Τον Δημήτρη Κοντομινά, εγώ τον γνώρισα πριν 3 χρόνια. Δεν τον γνώρισα όπως τον γνωρίσατε εσείς ή όπως διαβάζω στον τύπο. Γνώρισα ένα διαφορετικό. Έναν άνθρωπο σκεπτόμενο, μέσα στην δυσκολία της αρρώστιας του, η οποία συνεχώς επιδεινούτο. Τον γνώρισα όταν δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί είχε την τραχειοστομία του, όταν όλοι πιστεύανε ότι δεν επικοινωνούσε με τους άλλους. Η κυρία Βασιλαρά, η παθολόγος του, εγώ και μία πιστή νοσηλεύτρια, κάθε μέρα μιλούσαμε μαζί. Και είχαμε ένα κώδικα επικοινωνίας, τον οποίον από ό,τι έμαθα τον εφήρμοζε και παλιά, δηλαδή ήταν πολύ επιλεκτικός να απαντάει σε ερωτήσεις και να μιλάει σε όσους αυτός επέλεγε να ομιλήσει. Έτσι λοιπόν, όταν είχαμε δύσκολα θέματα, ακόμα και δικά μου προσωπικά, τον συμβουλευόμενα και σηκωνόταν από το κρεβάτι και κούναγε το κεφάλι του ναι ή όχι. Και ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία αυτά 2,5 χρόνια, που όλοι λέγανε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει, είναι κλινικά νεκρός, δεν. Και βεβαίως και τα απεικονιστικά τα ίδια δείχνανε, και οι αξονικές και οι εξετάσεις, δηλαδή είναι ένα θαύμα το πώς ο άνθρωπος αυτός έζησε αυτά τα 2,5 χρόνια, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είχε ένα σκοπό. Ο Δημήτρης Κοντομινάς ήθελε τα πάντα στη ζωή του. Από ό,τι διάβασα, ήθελε το χρήμα, τη δόξα, τις γυναίκες, τις χαρές, τις επιτυχίες. Ένα φαίνεται του έλειπε. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα τελευταία 3 χρόνια του μαρτυρίου του, γιατί είναι ένα μαρτύριο να μην μπορείς να μιλήσεις, να είσαι σε ένα κρεβάτι ακίνητος, να μην μπορείς οι άλλοι να σε καταλάβουνε και εσύ όμως να καταλαβαίνεις, φανταστείτε αυτή τη δυσκολία, μέσα από αυτό το μαρτύριο πέτυχε νομίζω και κάτι άλλο το οποίο ήθελε. Και όσο και αν φανεί παράδοξο, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι στο τέλος είχε ένα, θα τολμήσω να το πω, ένα θάνατο Αγίου. Είχε μια επικοινωνία με το Θεό, τον ζήτησε, δεν ξέρω αν αυτός προσπάθησε να βρει το Θεό ή ο Θεός τον Δημήτρη, πάντως βρεθήκανε, είχαν μια συναρπαστική συνάντηση μέσα από αυτήν την πορεία, την δύσκολη του πόνου τα 3 χρόνια, και είμαι σίγουρος όσοι από εμάς πιστεύουν ότι θα υπάρξει και μια δεύτερη ζωή που δεν θα έχουμε τον πόνο και τις ταλαιπωρίες αυτής της ζωής, ότι θα είμαστε πάλι με τον Δημήτρη τον Κοντομινά σε αυτήν την δεύτερη ζωή. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα και πραγματικά μέσα στην στενοχώρια έχω μια βαθιά χαρά που έφυγε τόσο διαφορετικός, τόσο ωραίος, τόσο μεγάλος, τόσο με τα όλα του. Δηλαδή τα δοκίμασε, τα γλέντισε, τα ευχαριστήθηκε και στο τέλος πέτυχε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και το μεγαλύτερο που μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος. Να είναι καλά η πορεία τώρα του προς την άλλη ζωή.